ιδιαίτερης οικονομίας και όλα τα ενεργειακά, όλα αυτά που αφορούν την καθημερινότητά μας, από το debate, τι είπε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, για να καλησπερίσουμε μετά τους επόμενους καλεσμένους μας. Πάμε. Πώς θα πιστέψει ένας νέος πολιτικός που επί 12 χρόνια του λένε ψέματα? Του λένε ότι βγαίνουν από τα μνημόνια, ότι όλα θα πάνε καλά και συνεχώς βουλιάζουν. Και βγαίνει και ο Παπαδόπουλος, αξιότιμος πρώην υπουργός, και λέει ότι πάμε ξανά βουλιάσουν. Διαβάζουν τα παιδιά. Δεν μπορεί να τα κοροϊδέψεις. Και από την άλλη, πρέπει ως Βελόπουλος και ως προερχόμενος από τη Μακεδονία να ζητήσω συγγνώμη από τους γονείς των 57 ανθρώπων που χάθηκαν σαν τέλη. Το κάνω γιατί έχασα και φίλο και εγώ. 30 ετών φιλία, τον έχασα τον Γιώργο στα Τέμπη. Πραγματικά, όταν άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει ότι είχε φθορά η κυβέρνησή του να το ξεπεράσαμε, ενοχλήθηκα σαν άνθρωπος. Και μου πήρε η μητέρα του φίλου μου και μου λέει τι είναι αυτά που λέει. Εγώ ζητώ συγγνώμη και από αυτούς και από τα παιδιά τα καινούργια που χάθηκαν. Ζητώ συγγνώμη από τα νέα παιδιά για όλους, γιατί δεν κάναμε τίποτα. Και τους αναγκάζουμε να πάνε και τους λέγεται μπέργδες να πάνε να δουλέψουμε 600 ευρώ τα παιδιά στα κάτεργα των νησιών με 10 άτομα μαζί. Φαντάζομαι κανένα από τους κοινούς δεν θέλει το παιδί να πάνε δουλέψει εκεί. Γιατί να πάνε δουλέψει το παιδί του φτωχού? Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Και πραγματικά αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι περισσότερο παιδιά από τα δικά μας παιδιά. Τα βολεύουμε με τα κλητούς 18, 19, 20, 22 χρονών. Τα παίρνουμε σε θέσεις κλειδιά στο κόμμα. Γιατί? Πού είναι η αξιοκρατία? Αυτό βλέπει ο νέος. Ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία. Κομματικός ο Έλληνας. Και αυτό το μεγαλύτερο έγκλημα. Αυτό λοιπόν το απόσπασμα που αφορά και το θέμα των τεμπών, το οποίο φίξαμε προηγουμένως. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον καθηγητή οικονομικών του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Μελά, ο οποίος είναι μέσω Skype μαζί μας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Και στον καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Ζελιλίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Κύριε Μελά, θα ξεκινήσω από εσάς, γιατί είδαμε και το debate χθες σε σχέση με την οικονομία. Ακούσαμε τις διακηρύξεις, τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, τις υποσχέσεις του κυρίου Τσίπρα. Πόσο ρεαλιστικά τώρα είναι όλα αυτά και του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα, την ίδια ώρα που έχουμε συνεχώς νέα από το εξωτερικό? Η κυρία Λαγκάρ, δεν θα αναφερθώ μόνο στον Αλέκο Παπαδόπουλο, τους καθημάζει δηλαδή, που είπε αυτά τα οποία είπε πριν από δύο μέρες, ή τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος προσγείωσε όλες αυτές τις προσδοκίες που καλλιεργούν η κυβέρνηση και η εξωματική αντιπολίτευση, αλλά και η κυρία Λαγκάρντ, η οποία και πέραν των νέων αυξήσεων των επιδοκίων λέει μαζευτείτε, μαζευόμαστε, να το πω κομψά. Δώστε μας λοιπόν μια τάξη μεγέθους για το τι μας έρχεται, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλά τα θέματα και πολύ συγκεκριμένα. Το 2023 και το 2024 και το 2025 θα έχουμε μία δημοσιονομική προσαρμογή έτσι ώστε να επιτύχει η Ελλάδα σύμφωνα και με το πρόγραμμα, το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που κατατέθηκε προχτές, 23-26, συγκεκριμένα αποτελεί πλεονάσματα της τάξης του 2,1 το 2024 και από εκεί και πέρα 2,5-2,6 τα επόμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επί της ουσίας τα επόμενα τρία χρόνια θα πρέπει να γίνει απορρόφηση, μείωση δαπανών, ή αν θέλετε μείωση δαπανών ή αύξηση εσόδων, περίπου 7-8 δισεκατομμύρια. Επομένως, μας περιμένει μια νέα, πολύ συγκεκριμένη προσαρμογή. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι στο πρόγραμμα το οποίο κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολλά από τα προεκλογικά, δεν ξέρω για τον κύριο Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν τα έχουν προσπρογήσει, αλλά όσον αφορά την κυβέρνηση, υπάρχουν πολλές από αυτές τις προεκλογικές εξαγγελίες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έχει κατατεθεί. Επομένως, η αλήθεια είναι μία, ότι θα έχουμε μία δημοσιονομική προσαρμογή μέσα σε ένα πλαίσιο αβεβαιότητος αύξησης των επιτοκίων και προσέξτε και αύξησης των τιμών της ενέργειας. Κατά πάσα πιθανότητα το δε
δεύτερο εξάμηνο του 2023, μην έχουμε την εντύπωση ότι θα οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν χαμηλές όπως είναι σήμερα, σύμφωνα με όλους τους αναλυτές. Θα έχουμε μια αύξηση των τιμών της ενέργειας. Άρα έχουμε αύξηση των τιμών της ενέργειας, αύξηση των επιτοκίων, δημοσιονομική προσαρμογή. Συνεπώς θα έχουμε μια μεγαλύτερη συρρήκνωση της οικονομικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα από 6 που είχαμε να πάμε στο 2,1-2,3. Όλα αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουμε και τους μισθούς, να μην κάνουμε τώρα συζήτηση τι σημαίνει αύξηση των μισθών. Παραδείγματος χάρη, είπε ο κ. Πρωθυπουργός ότι θα αυξήσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 25%. Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι θα μπορέσει να το κάνει, θα δούμε πόσο κοστίζει, αλλά είπε ότι θα αυξήσει και 25% τις τιμές στην ιδιωτική οικονομία. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβω πώς θα το κάνει η κυβέρνηση. Επομένως, είναι πολλά τα θέματα και τα ερωτήματα, αλλά σίγουρα το 2023 και το 2024, για να μείνουμε σε αυτά τα δύο επόμενα χρόνια, η κατάσταση, κατά την άποψή μου, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω. Ναι, γιατί θέλω να το συνδέσω με το άλλο θέμα. Και εγώ θέλω να φύγω λίγο από την πολύ αστική ευγένεια που έχει ο κύριος καθηγητής. Γεννιέται ένα ερώτημα όμως. Εγώ κρατώ αυτό που λέει ο κύριος καθηγητής, γιατί μιλάει άκρως επιστημονικά και όχι πολιτικά. Με δεδομένο αυτό, κύριε Μελά, το σφίξιμο του ζωναριού για 7 δις εξοικονόμηση, αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός είναι συνειδητά ψέματα? Πρόκειται περί πολιτικής απάτης? Πάει να εξαγοράσει ψήφους? Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Δεν θέλω να υιοθετήσετε αυτά που λέω εγώ, αλλά δεν μπορεί. Έχει δίπλα του 28 καθηγητάδες και 78 συμβούλους και πολλούς Αμερικάνους. Δεν μπορεί να μην τα έχουν φύγει αυτά που λέτε εσείς. Τα βλέπετε στο πανεπιστήμιο σας. Τα έχει δει και εκείνος. Πώς γίνεται να λέει τόσα πολιτικά ευχρά ψέματα για να κοροϊδέψει ανθρώπους? Κύριε Σπρινό, να σας απαντήσω πάρα πολύ απλά. Πάντοτε προεκλογικά, πάντοτε όλα τα κόμματα υπερακοντίζουν σε αυτά, στις προεκλογικές τους εξαγγελίες. Αυτό είναι βέβαιο. Επομένως, η μία εξήγηση είναι αυτή. Η δεύτερη εξήγηση είναι ότι πάντοτε υπάρχει μία δικαιολογία. Δηλαδή, δεν είναι βέβαιο ότι αυτά τα οποία λέει θα τα κάνει. Ούτε είναι βέβαιο ότι η οικονομική πολιτική που θα ασκήσει θα φέρει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δυστυχώς, δεν έχει γίνει μία σοβαρή συζήτηση για τα αποτελέσματα της τετραετίας. Για να δούμε συγκεκριμένα, ακούμε συνέχεια νούμερα, αλλά τα νούμερα καταλήγουν κάπου. Να σας πω ένα στοιχείο. Το πραγματικό μέσο εισόδημα του Έλληνα εργαζόμενου αυξήθηκε τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν αυξήθηκε. Αυτό δεν το λέει κανένα. Δηλαδή, ασκούμε μια οικονομική πολιτική, μειώνουμε τους φόρους, αυξάνουμε εκείνο, κάνουμε το άλλο. Με αποτέλεσμα τι? Με αποτέλεσμα να αυξηθεί η κοινωνική ευημερία. Αυξήθηκε η κοινωνική ευημερία του μέσου Έλληνα τα τελευταία 4 χρόνια. Σας είπα ένα στοιχείο. Πραγματικός μισθός δεν αυξήθηκε καθόλου. Και μπορώ να πω και άλλα πράγματα. Είστε πάρα πολύ σαφείς. Για παράδειγμα, χάρη τη πρόσβαση στα δημόσια, στα κοινωνικά αγαθά. Πάει πιο εύκολα στο νοσοκομείο, πάει πιο εύκολα στο πανεπιστήμιο, πάει πιο εύκολα στο σχολείο, πάει πιο εύκολα στον δρόμο με το αυτοκίνητό του. Υπάρχουν πολλά κριτήρια τα οποία δυστυχώς τα έχουμε ξεχάσει και δεν συζητάμε με αυτά και έχουμε μείνει μόνο στο τι έγινε και τι η πολιτική ασκήθηκε χωρίς τα αποτελέσματα αυτής. Έχουμε μείνει στα λόγια, κύριε καθηγητά, μένουμε στα λόγια. Έχουμε μείνει μόνο στα μέσα και όχι στο στόχο που έχουμε βάλει. Μάλιστα. Μιλάμε μόνο για τα μέσα, μειώσαμε τους φόρους, αυξήσαμε λίγο τις επενδύσεις, κάναμε εκείνο, κάναμε τ' άλλο, αλλά όλα αυτά πρέπει να οδηγούν σε κάποιους στόχους. Μάλιστα. Αυτοί οι στόχοι θα μας τους πούνε ποιοι είναι. Και την ίδια ώρα όλα αυτά που μας